Τα ζευγάρια θεωρώ ότι είναι μία ζωντανή οντότητα. Είναι στη συστημική ψυχοθεραπεία λέμε ότι ένα και ένα κάνει τρία, γιατί είναι, είμαι εγώ, είναι ο άλλος και είναι και η οντότητα της σχέσεως. Άρα, αν δύο άνθρωποι γνωρίστηκαν 25-30 χρονών και παντρεύτηκαν και τα φέρει καλά η ζωή και γεράσουν μαζί, στα 40 τους ή στα 50 τους δεν είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Αναπόφευκτα δεν είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Ποιες σχέσεις λοιπόν κρατάνε στην πορεία του χρόνου, που άλλον παντρεύτηκα και άλλον τελικά θα συναντήσω στα 50 μου ή στα 40 μου, που αυτό το άλλο μπορεί να προκύψει και από μια ιδιωτική κρίση. Τώρα βιώσαμε όλοι μια μακροοικονομική και κοινωνική κρίση, όλοι, σε όλο τον κόσμο. Αλλά βλέπουμε ανθρώπους που θα περάσει, παραδείγματος χάρη, ένας κύριος στα 50 του ένα έφραγμα και αλλάζει η προσωπικότητά του. Θα περάσει μια γυναίκα ένα καρκίνο στο μαστό και θα αλλάξει η προσωπικότητά της. Ο ένας θα έχει μια απόλυση ή μια πτώχευση στην εταιρεία του και αλλάζει η σύσταση του χαρακτήρος του. Άρα αυτή η αλλαγή έρχεται και μέσα στη σχέση. Οπότε αυτό που βλέπαμε μεμονωμένα εμείς οι οικογενειακοί ψυχοθεραπευτές, τώρα το είδαμε πιο συνολικά. Αυτή η κρίση δηλαδή που επηρέασε όλους. Πώς βγαίνουμε από αυτή τη διαδικασία, διότι την ώρα που όλα αυτά συνέβαιναν, έχω την αίσθηση και θα μου πείτε εσείς αν ισχύει, ότι περισσότερο μας ενδιέφερε να είμαστε ασφαλείς, να πειθαρχήσουμε στις συμβουλές, να ακολουθούμε τους κανόνες και τις οδηγίες. Λιγότερο βλέπαμε εκείνη την περίοδο ζητήματα τα οποία μας αφορούσαν, αλλά τα μεταθέταμε. Είναι η ώρα που αυτά τα ζητήματα βγαίνουν τώρα στην επιφάνεια, η κυρία Κανδεράκη, ή έβγαιναν και στη διάρκεια του εγκλισμού? Καταρχήν, σε τέτοιες περιπτώσεις αναδύεται ένα φαινόμενο που εμείς το λέμε στην ψυχοθεραπεία terror management theory, δηλαδή η διαχείριση του τρόμου, η διαχείριση της κρίσεως, που σημαίνει όταν ένας άνθρωπος έρθει αντιμέτωπος με το θάνατο ή την απειλή του θανάτου, πάλι λόγω ενός ατυχήματος, ενός μιας ασθένειας ή τώρα λόγω του κορονοϊού, κάνει μια εσωτερική υπαρξιακή υπόσχεση και λέει: εάν εγώ επιβιώσω από αυτό, τότε θα. Και αυτό το θα ακολουθεί. Τότε θα φύγω από το γάμο μου, ή τότε θα φτιάξω το γάμο μου, τότε θα αλλάξω δουλειά, τότε θα επενδύσω εκεί ή θα μετακομίσω. Οπότε η κρίση του κορονοϊού ανέδειξε προβλήματα και καταστάσεις που πριν υπήρχαν. Δηλαδή, σαν να έρθει ένα σεισμός και λέει ράγει η πολυκατοικία. Μα η πολυκατοικία είχε σαθρά θεμέλια από πριν. Δεν ραγίζουν όλες οι πολυκατοικίες. Και εδώ θα κάνω ένα βήμα πιο πίσω και να αναφερθώ. Καθώς ερχόμουν σήμερα στην συνέντευξη και σκεφτόμουν το τι θα συζητήσουμε, γέλασα με εμένα όταν πριν από τον κορονοϊό που είχα βρεθεί στα Χανιά για ένα σεμινάριο, πήγα σε ένα εστιατόριο Ικαλίσου να δοκιμάσω σούσι. Είχαμε και στο χωριό μας σούσι, οπότε ήθελα να το θυμηθώ. Και αφού παρήγγειλα, έρχεται ένα πιάτο που λέω: τι είναι αυτό? Λέει: αυτό που παραγγείλατε. Λέω: παρήγγειλα σούσι. Λέει: αυτό είναι σασίμι. Ναι, μεν. Ναι, εσείς καταλαβαίνετε, αλλά οι καταναλωτές όπως και εγώ, οι αδαείς σας, να μην καταλαβαίνετε το σούσι. Εσείς περιμένατε αυτό που είχατε στο μυαλό σας φωτογραφικά, αυτά τα στρογγυλά ρολάκια με το ρύζι. Το σασίμι είναι σκέτο ψάρι, παστό. Ομό. Ωραία. Άρα, το ίδιο είναι λοιπόν και όταν παντρευόμαστε έναν άνθρωπο, έναν άντρα ή μια γυναίκα. Νομίζουμε. Παίρνουμε σούσι, αλλά βγαίνει σασίμι. Παραγγέλνουμε σούσι και μας έρχεται σασίμι. Γιατί δεν ξέρουμε να διαλέξουμε. Εγώ δεν ήξερα να διαλέξω. Δεν έφταιγε το εστιατόριο. Δηλαδή, οι συμβουλές, ας πούμε, της μητέρας μου ή της γενιάς των μητερών μας ήταν να βρεις ένα καλό παιδί που να έχει μια καλή δουλειά, να είναι από καλή οικογένεια και να σε αγαπά. Και δεν ξέρουμε ότι υπάρχει και ακόμη περισσότερο βάθος, παραδείγματος χάρη, στη δυνατότητα να σχετιστεί συναισθηματικά ένας άνθρωπος. Διότι υπάρχει ο ασφαλής ο άνθρωπος που μπορεί να στέκεται στα συναισθήματα, τα καλά και τα κακά, τα δύσκολα και τα επώδυνα, να μπορεί να τα διαχειρίζεται με όποια αφορμή και αν αυτά έρθουν και να τα υπερβαίνει. Και αυτές είναι και οι σχέσεις που μακροημερεύουν, όχι οι σχέσεις που είναι όλα ρόδινα, βίωνα θόσπαρτο, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, αλλά που μπορούν να κάνουν τις υπερβάσεις τους, που μπορούν να υπουλώνουν τις πληγές ή τις δυσκολίες. Υπάρχουν όμως, παραδείγματος χάρη, και οι αποφευκτικοί τύποι. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δυσκολεύονται να συνδεθούν συναισθηματικά. Όχι γιατί δεν το έχουν ανάγκη, γιατί φοβούνται ότι αν παραχωρήσουν συνέστημα στον άλλο, σαν να του παραχωρούν κυριαρχία από τον εαυτό τους. Είναι εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν θα μιλήσουν για συναισθήματα, που όταν θα έχουν κάποια προβλήματα θα κλειστούν στον εαυτό τους, γιατί θεωρούν ότι αν δείξω αδυναμία και ευαλωτότητα, ο άλλος θα πάψει να με εκτιμά. Ο άλλος θα καταλάβει ότι είμαι αδύναμος. Αντίστοιχα, υπάρχει και ο ανασφαλής ο άνθρωπος, ο οποίος θεωρεί ότι αν θα μπει στη σχέση και είναι καλή, όχι, μην τη χάσω. Είναι